Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε και πάλι που αυτή την ώρα είσαστε μαζί μας στη ζωντανή εκπομπή, επί το λόγο σου, από το στούντιο το Word of God, ζωντανά όπως κάθε τρίτη στις 8.30 ώρα. Η εκπομπή μας η οποία όπως πάντα και κάθε τρίτη σας ενημερώνουμε, σας λέμε ότι είναι η εκπομπή η οποία έχει επιθυμία να φτάσει ο Λόγος του Θεού μέσα στα σπίτια σας, έχει επιθυμία ο λόγος του Θεού να βρει αγαθές καρδιές, γη δηλαδή αγαθή, στην οποία ο λόγος του Θεού θα εισέλθει και πράγματι θα θαυματουργήσει, γιατί όπου μπαίνει ο λόγος του Θεού είναι και βρίσκει αγαθή γη, εκεί καρποφορεί, εκεί φέρνει αναψυχή, εκεί φέρνει ευλογία, αλλά και βλέπουμε το λόγο του Θεού να ενεργεί θαυμάσια. Χαιρόμαστε λοιπόν που και αυτή τη βραδιά είμαστε παρέα εδώ, διαβάζουμε ένα μέρος του Λόγου του Θεού και πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αγγίζει τις καρδιές μας, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος διεγείρει το πνεύμα μας, ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος δυναμώνει τον εσωτερικό μας άνθρωπο και μπορούμε πράγματι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε κάποια ε, αδιέξοδο ή σε κάποια προβλήματα τυχόν που μας απασχολούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί εμείς έχουμε εννοήσει ότι ο λόγος του Θεού είναι και θα μείνει διαπαντός. Ευχαριστούμε τον Θεό και η προτροπή την οποία έχει ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι να οικοδομήσουμε πάνω σε Αυτόν. Είναι το στερεό θεμέλιο μας λέει και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό δεν θα πέσει ενώ βλέπουμε γύρω μας τα πάντα κατρακυλούν, τα πάντα πέφτουν, τα πάντα δοκιμάζονται και εγκρεμίζονται. Αυτό το οποίο εδώ και 2.000 χρόνια όμω έχει μείνει ανεξίτηλο, έχει μείνει αληθινό, έχει μείνει γνήσιο, είναι μόνο λόγο του Θεού. Όποιο λοιπόν πιστεύει στο λόγο του Θεού, όποιο κάνει το λόγο του Θεού φρούριό του, καταφυγή του, κάνει το λόγο του Θεού θεμέλιό του. Ένα είναι βέβαιο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό, γιατί το έχουμε δει σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι στρέψανε το πρόσωπό τους προς τον Ιησού Χριστό, βοήσαν προς Αυτόν, κράξανε προς Αυτόν και ο Κύριος εξάπλωσε το κρατό του χέρι και ενέργησε θαυμάσια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ελπίδα μας, η προσευχή μας, το θέλω μας είναι να αγγιχτεί κάθε καρδιά, κάθε ψυχή ιδιαιτέρως εδώ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, να έρθει ο Λόγος του Θεού εν δυνάμει, να σαρώσει όλα αυτά τα οποία σαλεύονται, και να μείνουν τα ασάλευτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα στην καρδιά μα, μέσα στη ζωή μα, να υπηρετήσουμε εκείνον, γιατί στο τέλο αυτή τη πίστεω, τη συνεχόμενη, τη αγωνιζόμενη πίστεω, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι η σωτηρία των ψυχών μα. Είναι η απόλαυση τη αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η σωτηρία των ψυχών μα, καθώ θα βρεθούμε στην ελευθερία του πνεύματο από τώρα μέχρι στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίω, να μην λείψω, να μην ξεχάσω να πω ότι η, ζωντανή, η εκπομπή αυτή, όπω προείπα, είναι ζωντανή. Υπάρχουν και το τηλεφωνικό μα κέντρο, υπάρχουν και τα email στα οποία, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μα με κάποιο έτοιμά σα, ίσω ένα ευχαριστήριο, ίσω μια μικρή έτσι. Ε, πώς να το πω, επέμβαση που έκανε ο Κύριος να μας την αναφέρεται, να συνδοξάσουμε, να συμπροσευχηθούμε. Η επιθυμία μας είναι να ενώσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, του Word of God, ο οποίος παρακολουθεί το κανάλι αυτό, σε μία προσευχή, σε μία δέηση και εξήτηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας στο πρόσωπο του Κυρίου μας, έτσι ώστε εκείνος να είναι αυτός ο οποίος θα μας την και απατώντας τις προσευχές μας πράγματι να απολαμβάνουμε αυτόν ζώντα και αληθινό καθώς είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα έχουμε επιλέξει μέσα από το καταλουκά Ευαγγέλιο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μέσα από το καταλουκά Ευαγγέλιο και από το ε κεφάλαιο και το 17 εδάφιο είναι παραστατικό το οποίο συμβαίνει μπροστά στον Κύριό μας και η ενέργεια την οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός, εμείς αυτό το οποίο επιθυμούμε να περπατήσουμε μαζί Του, να εκτελέσουμε επί το λόγο του για να έρθουν και σε εμά τα ευεργετικά αποτελέσματα του λόγου του Θεού. Κατά Λουκά, λοιπόν, Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε ε κεφάλαιο, 5 δηλαδή, και 17 εδάφιο. Και μία των ημερών ενός, ενώ, ενώ αυτό εδίδασκε, εκάθεν το Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή την εσχανέλθει εκ πάση κόμη τη Γαλιλαία και Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, και, και δύναμη κυρίου ή το να ιατρεύει αυτού. Και δω άντρε φέροντες επικλίνει άνθρωπων, ώστε το παραλυτικό, και ζήτουν να φέρω σε αυτόν έσω, και να θέσω σε ενώπιον αυτού. Και μη έβροντε δια εισόδου να φέρω σε αυτόν έσω, εξαιτία του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα, και δια των κεραμίδων καταβιβάσαν σε αυτόν μετά του κλινιδίου ει το μέσον του Ιησού. Και δω την πίστη αυτών, είπε προ αυτόν, άνθρωπε, συγκεχωρημένοι είναι εις οι αμαρτίε σου. Και να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες τι είναι ούτω ως της λαλή βλασφημίας, τι δίνατε να συγχωρεί αμαρτίας ή μόνον, μόνος ο Θεός. Νοή δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών απεκρίθηκε και είπε προς αυτούς. Τι διαλογίζεστε εν τις καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω συγχωρημένε είναι σε οι αμαρτίε σου ή να είπω σηκώθηκε και περιπάτη αλλά δια να ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, να συγχωρεί αμαρτίες, είπε προς τον παραλυτικόν. προσέ λέγω, σηκώθητη και σήκωσαν το κλεινίδι σου και είπαγε στον οίκο σου και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλεινίδι εφού κατήκετο και ανεχώρησε στον οίκο αυτό δοξάζον τον Θεό και έκσταση κατέλαβε άπαντας και δόξασαν τον Θεόν και πλήστησαν φόβου λέγοντας ότι είδομεν παράδοξα σήμερα δόξα στο όνομα του Κυρίου η αλήθεια είναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ότι όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εν σωματική μορφή εκείνη την εποχή περπάτησε ανάμεσα στον κόσμο της Ιουδαίας των Σαμαριτών, όλων των ανθρώπων εκείνης της εποχής στην περιοχή εκείνη όποιος το συνάντησε ανέβηκε σε αυτόν έκπληξη, ανέβηκε εις αυτόν θαυμασμός, γιατί ο Κύριος μας δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να υπηρετήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το πνεύμα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να υπηρετήσει τον κόσμο. Ήρθε για να σηκώσει τα βάρη από τους ανθρώπους. Ήρθε για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από την καταδυναστεία του διαβόλου. Αυτό ήταν το θέλημα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε να δοξαστεί σαν βασιλιά. Θα διάλεγε παλάτια για να γεννηθεί, αλλά διάλεξε και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό τη μικρή, ταπεινή και φτωχική φάτνη. Για να έρθει ο βασιλέα των βασιλέων, ο κύριο των κυρίων, ο άρχον τη ζωή. Διάλεξε αυτό το μέρο για να μπορεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γίνει πλησίον εγγύς σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έπασχαν υπέφεραν, καταδυναστευόντουσαν από αυτούς οι οποίοι η ελπίδα μέσα τους δεν υπήρχε, ήρθε για να τους καλέσει λοιπόν και αυτούς. Δεν πήγε απρόσιτο σε ένα μεγάλο παλάτι βασιλικό με φρουρούς, με, με, με δυσκολία προσέγγιση των ανθρώπων, αλλά ήρθε μέσα στον κόσμο, μέσα στα, στα προβλήματα των ανθρώπων, μέσα στην καθημερινότητά τους για να μπορέσουν οι άνθρωποι όταν επικαλεστούν το όνομά του, όταν σταθούν μπροστά του, όταν βρεθούν εκεί όπου αυτός περιόδευε, να λάβουν και να αντλήσουν από αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι να έρθει η καρδιά του σε θαυμασμό, σε έκσταση, όσοι βλέπανε, αλλά και πολύ περισσότερο σε δοξολογία, σε ευλογία, σε έκσταση πραγματικά άνθρωποι και ήταν πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αγγιχτήκανε από τη δύναμη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έτσι και σήμερα όμως δεν άλλαξε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ίδιος χθε σήμερα και στους αιώνε. Και σε προσκαλεί και με προσκαλεί και προσκαλεί όλου του ανθρώπου. Έλθετε λέει προ εμένα. Εδώ είμαι. Εδώ είναι ο κύριο, αγαπητοί μα φίλοι. Εδώ είναι ο Χριστό. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Όσοις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, θα ελευθερωθεί, θα θεραπευθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο ίδιος λόγος. Δεν άλλαξε, δεν ήταν τα πράγματα μόνο για τον καιρό εκείνο, όχι. Είναι και για σήμερα, για σένα που ακούς το Λόγο του Θεού. Για μένα σήμερα είναι. Μένει σε μένα αγαπητοί μας φίλοι και φίλες και σε σένανε. Ναι. Να ακουμπήσεις, να απλώσεις το χέρι σου και να ακουμπήσεις το κράσπεδο του ηματίου του Καθώς διαβαίνει σήμερα από μπροστά μας Να κάνεις την κίνηση της πίστεως Ναι κύριε πιστεύω σήμερα ότι εσύ μπορείς να με, να με ελευθερώσεις Μπορείς να λύσεις την υπόθεσή μου Να με κατευθύνεις, να με φωτίσεις, να με σοφήσεις Να μου δείξεις μέσα από το λόγο σου, να μου μιλήσεις με ποιον τρόπο πράγματι θα ελευθερωθώ. Ένας λόγος είναι ικανός αγαπητοί μου φίλοι και φίλες να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Να του αλλάξει την πορεία της ζωής του. Ένας λόγος είναι ικανός ο άνθρωπος να σταματήσει την πορεία του προς τον κρεμό, προς το θάνατο. Να κάνει μεταβολή και να περπατήσει ή μάλλον να πω καλύτερα να πετάξει προς τη ζωή. Θέλεις απόψε να πετάξεις προς τη ζωή. Κάνε ένα βήμα πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τον διπλανό σου, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου. Σήμερα κάνει ένα βήμα πίστεως για να εισέλθεις μέσα στην παρουσία του Θεού και να ζητήσεις. Παρόλο τα εμπόδια και τα προβλήματα που τυχόν μπορεί να σε εμποδίζουν να δεις αυτόν ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, ο άρχοντας της ειρήνης, ο βασιλέας των βασιλέων, ο κύριος των κυριευόντων, παρόλο τα εμπόδια, ο πλήσου σήμερα με πίστη Θεού Αγία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και για ένα είμαι βέβαιος και μπορώ να πιστοποιήσω σήμερα ότι όταν θα το κάνεις θα βρεθείς έκπληκτος σε έκσταση και σε θαυμασμό για αυτό το οποίο ο Κύριος θα κάνει για σένα σήμερα δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όμως θέλει το βήμα σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στην περικοπή που διαβάσαμε βλέπουμε το βήμα της πίστεως αυτών των τεσσάρων ανθρώπων οι οποίοι υποκινούμενοι από την αγάπη τους, φαντάζομαι, για το πρόσωπο αυτό που ήταν σε αδυναμία, σε παραλυσία, Πόσο αγαπά σήμερα τον άντρα σου. Πόσο αγαπά σήμερα τα παιδιά σου. Πόσο αγαπά σήμερα τον πλησίον σου, ο οποίο δεν έχει γνωρίσει. Ευχαριστούμε τον κύριο. Να πω όμω και κάτι ακόμα. Πόσο αγαπά σήμερα τον εαυτό σου, αν δεν έχει γνωρίσει αυτόν και τη δύναμη τη Αναστάσεως αυτού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και παρόλο παραλυτικό. Και παρόλο αδύναμο. Και παρόλο καταβεβλημένος, να σηκωθεί και να τον πλησιάσει, δόξα στο όνομα του κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή τη μικρή πίστη είναι την οποία θέλουμε απόψε σήμερα, σήμερα ο κύριο μα να μα βάλει. Αυτή τη μικρή πίστη να μπει μέσα στην καρδιά μα για να μπορέσουμε όπω και η αιμορροούσα η οποία στάθηκε πίσω από τον Κύριο, αλλά άπλωσε το χέρι της και άγγιξε, ευχαριστούμε τον Θεό, το ημάτιο του Κυρίου και έλαβε γιατί εξήλθε λέει δύναμη από Αυτόν. Δώσε μας αυτή την πίστη, σε παρακαλούμε Κύριε. Αυτή την πίστη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πήραν τον άνθρωπό τους, τον παραλυτικό και μην μπορώντα να βρούνε την, 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 είσοδο. Διότι όχλος πολλής ήταν κύκλο του σπιτιού εκεί όπου ευρίσκονται ο Κύριος. Μην μπορώντας να βρουν δύο εδώ για να έρθουν και να αφήσουν τον άνθρωπό τους, το πρόβλημά τους μπροστά στα πόδια του Κυρίου. <coughs> Σκεφτήκανε, οργανωθήκανε και βρεθήκανε πάνω στα κεραμίδια για να ανοίξουν τη στέγη, για να κατεβάσουν μπροστά στον Κύριο τον άνθρωπό τους, αυτόν ο οποίος από μόνος του δεν θα μπορούσε να πάει. Αυτόν ο οποίος δεν είχε καμία τύχη αν μου επιτρέπετε να πω Στα να βρεθεί μπροστά στα πόδια του Κυρίου Κι όμως ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινηθήκαν από πίστη Από αγάπη και βεβαίω από την ελπίδα ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στη γειτονιά μας, στην πόλη μας Είναι αυτός ο οποίος θα φέρει τη λύση στο πρόβλημά μας την απάντηση στην αίτησή μα, τη θεραπεία στην ασθένειά μα. Δόξα στον κύριο. Να κάνει το θαύμα του όπω μόνο εκείνο μπορεί και ξέρει να κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή την πίστη, αγαπητοί αδερφοί, όπω διαβάσαμε, ο κύριο την είδε. Και ειδών λέει την πίστη αυτών. Βλέπει ο Κύριος, διαβάζει ο Χριστός τις καρδιές μας παρακολουθεί ο οφθαλμός του πατέρα, τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να έχει ευθεία την καρδιά του μαζί με τον αιώνιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο γλυκός είσαι Κύριε, πόσο δυνατός είσαι Άγιε να διαβάζεις μέσα τις καρδιές των ανθρώπων, τους διαλογισμούς, τις έννοιες, παρόλα αυτά όμως να μην επεμβαίνεις παρά τη θέληση του ανθρώπου αλλά να τον περιμένεις τον άνθρωπο να στρέψει προς εσέ και να ελπίσει προς εσέ για να διχθείς δυνατός καθώς είσαι. Πόσο μεγάλο είναι το σχέδιό σου Κύριε, πόσο μεγάλο είναι το σχέδιό, τους, αγαπητοί, το σχέδιό του, του Θεού αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πόσο υπέροχο, πόσο θαυμαστό, πόσο αιώνιο πραγματικά μας απορούμε με αυτό το όμορφο και αιώνιο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου από τον αιώνιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ειδών λέει την πίστη αυτών είπε προς αυτόν άνθρωπε συγχωρημένοι είναι οι σε οι αμαρτίες σου. Και εδώ αγαπητοί μας φίλοι και φίλες είναι αποκαλύπτεται μπροστά σε όλους μας πλέον ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο αποκαλύπτεται και φανερώνεται και είδε σήμερα, αυτή την ημέρα, αυτό το βράδυ της Τρίτης, να καταλάβεις και να εννοήσεις ότι όλο το σχέδιο του Θεού για σένα προσωπικά είναι η σωτηρία της ψυχής σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι να σε ελευθερώσει ο Κύριος από τις αμαρτίες σου πολλέ ή λίγε, μεγάλες ή μικρές, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος καταβεβλημένος, ζώντας μέσα σε ένα περιβάλλον, αμαρτωλό, ο ίδιος διέπεται από τις αμαρτίες, από όλα αυτά τα οποία πραγματικά πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Και όμως αυτό είναι το σχέδιο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Είναι ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από την καταδυναστία του διαβόλου. Είναι ο άνθρωπος να συγχωρεθεί από την αμαρτία του και να βρεθεί αγνός, καθαρός και άγιος ενώπιον στον Άγιο Θεό, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Κύριος, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό θέλει ο Πατέρας Θεός, πάντες οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας και να σωθούν. Πώς, μετανοώντας, επιστρέφοντας, τακτοποιώντας την οδόν τους, ζητώντας έλεος, συγχώρεση και μετάνοια, ευχαριστούμε τον Θεό από τον μόνο ο οποίος μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Και γιατί μπορεί να το κάνει αυτό ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτός μόνο πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Κανένα άλλο όνομα. Δεν είναι παραδεδομένο λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού το οποίο πιστεύουμε. Δεν έχει δοθεί άλλο όνομα μεταξύ του Θεού Πατρός και του ανθρώπου, δια του οποίου οι άνθρωποι Εάν το επικαλεστούν, θα σωθούν, θα ελευθερωθούν, θα συγχωρεθούν, θα λάβουν άφεση αμαρτιών, θα ξαναγεννηθούν σε ένα καινούργιο περπάτημα, σε μια καινούργια ζωή απόλαυση τη σωτηρίας, δόξα στο όνομα του κυρίου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να συμβεί μπροστά στου οφθαλμού των ανθρώπων. Και βεβαίω ο κύριο, βεβαίω ο Ισού Χριστό θα ενδιαφερθεί και για το σώμα του ανθρώπου αυτούν, αλλά θέλει να δείξει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες πόσο μεγάλη σημασία έχει για αυτόν η άφεση των αμαρτιών, το να αποκτηθεί ο άνθρωπος από το, λερωμέ... το λερωμένο ημάτιό του, από τη βρώμη και ενδυμασία του και να φορέσει την καινούργια την καθαρισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού το Άγιο. Πώς σε αυτό προσβλέπει όλος ο ουρανός. Γι' αυτό και χαρά μεγάλη γίνεται, μας λέει ο Λόγος του Θεού, για έναν αμαρτωλό, ο οποίος μετανοεί, επιστρέφει, ταχτοποιεί τη σχέση του με τον Άγιον Θεό και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αφού βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια να λάβει τη δωρεά του, του, του Αγίου Πνεύματος για να μπορεί να αντισταθεί πλέον στην αμαρτία. Να αντισταθεί πλέον στα δεσμά. Να αντισταθεί στη, στα σχέδια του εχθρού. Όποιο ω λιοντάρι, λέει, οριόμενο, κάνει κύκλο για να καταπιεί δυνατόν και του εκλεκτού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Άρα ο άνθρωπο πρέπει πρώτα να συγχωρεθεί, να τακτοποιηθεί, να απομακρυνθεί από την αμαρτία, να φύγει αυτή η πλάνη από μέσα του, αυτό το θέλω το οποίο τον βγάζει έξω από την παρουσία του Θεού και οι άνθρωποι ακούγοντα όλα αυτά, ευχαριστούμε τον κύριο, οι γραμματεί, οι φαρισαίοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, οι άνθρωποι που είναι μέσα στην πλάνη, διαλογίζονται και λένε τι είναι ούτω ο συλλαλή τι δύναται να συγχωρεί η μαρτία ο Θεό, αλλά αγαπητοί αδελφοί, ήρθε η ώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ήδη είναι ο άνθρωπος να γνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και πάνω σε αυτή την ομολογία και πάνω σε αυτή την αποκάλυψη να χτίσει τον πνευματικό του άνθρωπο και την πνευματική του οικοδομή. Είσαι και εσύ ένας από αυτούς. Είσαι και εσύ ένας από αυτούς ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή σήμερα για να νοήσεις και να καταλάβεις ότι πράγματι εάν δεν αφήσεις τον παλαιό άνθρωπο να πεθάνει δεν μπορεί να απολαύσεις ανάσταση και αιώνια ζωή, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άσε τον άνθρωπο, το σαρκικό, τον άνθρωπο ο οποίος καταβάλλεται από την αμαρτία να πεθάνει στο όνομα του Ιησού Χριστού και να αναστηθεί ο νέος, ο ανακαινιζόμενος εις επίγνωση Θεού μας, λέει ο λόγος του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Άσε τον Κύριο απόψε να σου διαβεβαιώσει ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος συγχωρώ όλες τις αμαρτίες σου θα καταφέρουν στο τέλος της πίστης τους να δούνε πρόσωπο με πρόσωπο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε στις καρδιές σας, τι είναι ευκολότερο αλήθεια να πω, συγχωρημένη είναι η αμαρτία σου ή να είπω σήκω και περιπάτη. Τι είναι πιο εύκολο, αλλά για να νοήσετε και να καταλάβετε ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει να συγχωρεί αμαρτίες δια του το λέγω, δόξα στο όνομα του Κυρίου, επί το λόγο σου Κύριε. Πάνω σε αυτό τον αιώνιο λόγο θέλουμε να περπατήσουμε. Θέλουμε να πεις λόγο σήμερα για όλους εμάς, για όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή αυτή, για όλους όσους επικαλούνται επικαλούν με ευθεία καρδιά, για όλους όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στην πλάνη και στο σκοτάδι. Γιατί ο λόγος σου είναι αιώνιος Κύριε, η δύναμή σου τέλεια δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και Θε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να γίνει λόγος Θεού σήμερα και για μας. Λόγος Θεού σήμερα και για σέναν. Ο οποίος θα σε ζωοποιήσει, θα σε συγχωρέσει και θα σε κατευθύνει στις Αγίες Βουλές τις δικές του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο λόγος του Θεού προς την, την ώρα αυτή προς τον άνθρωπο αυτό σηκώθητη σήκωσαν το σου και είπαγε εις τον σου δόξα στο όνομα του Κύριου δόξα στον Κύριο Κύριε πες λόγο σήμερα να φύγουν τα δεσμά να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από την καταδυναστία του διαβόλου αλλά πες σήμερα και λόγο Κύριε για να έρθει η ίαση και θεραπεία στους πάσχοντες και ασθενείς πες λόγο Κύριε και σήκωσε τη φθορά, διώξε το θάνατο, θεράπευσε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια αυτή την ώρα, γιατί πιστεύουμε ότι είσαι ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες, να φύγει η φθορά, να φύγει ο πόνος, να φύγει ο θάνατος και να έρθει η ζωή, η δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εμείς σήμερα Κύριε, όλοι μας, Θέλουμε να ακουμπήσουμε δια της πίστεως το κράσπεδο του ηματίου σου και να λάβουμε. Πες λόγο Κύριε, πες λόγο γιατί υπάρχουν ψυχές που πάσχουνε, που θλίβονται, που πονάνε. Πες λόγο Κύριε, σύντριψε την καταδυναστία του διαβόλου. Ελευθέρωσε μέσα από τα ναρκωτικά, μέσα από την πορνεία, μέσα από την αμαρτία, σε ό,τι μορφή και αν υπάρχει. Γιατί οι ψυχές αυτές είναι δικές σου Κύριε και μπορείς να τις ελευθερώσεις με ένα λόγο. Βάλε λοιπόν πίστη στην καρδιά μας σήμερα. Να, να, είμαστε και εμείς σαν αυτούς τους ανθρώπους που μετέφεραν τον άνθρωπό τους με τέσσερις πάνω σε ένα κρεβάτι μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Βάλε πλάκνα μέσα μας να βέρουμε συγγενείς, φίλους, ευχαριστούμε τον Κύριο, γειτόνου. Ανθρώπου του οποίου έχουμε ομολογήσει το όνομά σου, να του ακουμπήσει θαυμάσια και εξαίσια να κάνεις ανάμεσα στον δικό σου το λαό, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι επικαλούνται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός δεν σταμάτησε να ενεργεί. Είναι αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν σταμάτησε να δίνει δύναμη, ισχύ, σωτηρία στους ανθρώπους όταν το επικαλούνται με ειλικρινή καρδιά και με ευθύτητα πνεύματος δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μέλη σε εμάς, σε όλους μας να πούμε Κύριε τώρα όχι όπως εμείς θέλουμε αλλά όπως εσύ θέλεις ενήργησε. Κάνε μας σκεύη, γέφυρες που θα μπορείς να διαβείς εσύ και να συναντήσεις τις ψυχές που πάσχουν και αδυνατούν αυτή την ώρα. Κανεί αν είσαι εσύ μια ψυχή που παρακολουθεί σήμερα αυτό το λόγο ήθε ο Θεός να δώσει τη, κατά την καρδία σου να σε ευλογήσει με πάσα ευλογία πνευματική για τα Υπουράνια και να σε βοηθήσει στο τέλος πράγματι όχι μόνο θεραπευμένος, όχι μόνο ελεύθερος, όχι μόνο δυνατός, αλλά και συγχωρεμένος και Άγιος να περπατήσεις το υπόλοιπο τη ζωή σου στο, στα μονοπάτια και στα ίχνη του Κυρίου επί το Λόγο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος να σας ευλογήσει με πάσα ευλογία πνευματική, να μας βοηθήσει όλους μας να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα εκτελέσουμε το θέλημά Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άνθρωποι οι οποίοι στα χέρια του Κυρίου θα γίνουμε εργαλεία εύχριστα για Αυτόν για να πολλαπλασιαστεί και να εξαπλωθεί η Βασιλεία Του σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Ο Κύριος να είναι μαζί σας να σας ευλογεί. Αμήν.